Αγαπημένη ώρα τώρα, γιατί όπως πάντα καλησπερίζω Μαρίνα Κιτσάκη. Μαρίνα! Καλησπέρα Χριστόφορε. Σε βλέπω σήμερα στα άσπρα, πιο καλοκαιρινή. Ναι, και με λίγο πιο casual διάθεση δεν σήμερα. Έχει σημασία. Λοιπόν, μας και είπαμε για τον ντύσιμο, Χριστόφορε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον ντύσιμο στο πρώτο ραντεβού. Στο πρώτο ραντεβού, γιατί μπορεί να λέμε κρύο το χειμώνα, καιρός για δύο, να κάνουμε σχέση, αλλά εγώ πιστεύω ότι η σχέση είναι πιο καλά να έχεις το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι, και το καλοκαίρι είναι πιο του πάθους, κατάλαβες. Το χειμώνα είναι πιο σταθερά. Πας διακοπές μαζί, να μην έχεις έναν άνθρωπο να σου απλώσει το αντιλιακό στην πλάτη. Ναι, σωστό και αυτό. Σωστό. Λοιπόν, για να φτάσουμε όμως στο σημείο να πάμε διακοπές με τον σύντροφό μας και αυτά, περνάμε πάνω από τη διαδικασία του πρώτου ραντεβού, mm-hmm. που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι η αλήθεια, γιατί από την πρώτη εικόνα πολλές φορές αποκομίζουμε εντυπώσεις. Σωστά. Όσο και αν λέμε ότι δεν πρέπει να βγάζουμε συμπέρασμα από την πρώτη εικόνα, mm-hmm. μας επηρεάζει πάντα. Πάντα μας επηρεάζει. Πόσες φορές άλλωστε δεν έχουμε συναντήσει, Χριστόφορε, ανθρώπους πρώτη φορά και να τύχει, ας πούμε, στη δουλειά. Να έρθεις εσύ και να μου έχει χυθεί ο καφές μου και να πεις, α, είναι λερωμένη. Ή να είμαι σε μια άσχημη μέρα, να μην έχω φτιάξει τα μαλλιά μου. Και να αποκομίσεις λάθος εντύπωση. Εκεί βέβαια μπορεί να μην μας ενδιαφέρει τόσο πολύ, αλλά το πρώτο μας ραντεβού και τις γυναίκες και τους άνδρες μας ενδιαφέρει το ίδιο πολύ. Τι θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε, να ξεκινήσουμε από τις γυναίκες, γιατί όπως Σωστό. Έχω πει, η οι κυρίες προηγούνται. Και οι κυρίες προηγούνται, αλλά η ζωή έχει φτιαχτεί για εσάς τους άντρες. Για μας είναι πολύ πιο περισσότερα τα πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουμε. Mm-hmm. Για να ακούσουμε. Συνήθως εμείς οι γυναίκες, θα μας δώσω λίγο τώρα, θα τα μαρτυρήσω. Αγχωνόμαστε όταν πρόκειται για το πρώτο ραντεβού και δεν ξέρουμε πώς να ξεκινήσουμε. Ειδικά σας ενδιαφέρει πολύ το πρόσωπο. Ναι. Μα δεν είναι ούτως ή άλλως το πρόσωπο, δεν είναι ο καθρέφτης, λένε, της ψυχής μαζί με τα μάτια. Δηλαδή, όσο ωραία αντιμένη και να είσαι, αν το πρόσωπό σου δεν είναι όμορφο, περιποιημένο, σωστά μακιγιαρισμένο, ναι. ή ακόμη και αμακιγιάριστο. Δεν εννοούσα, τέλος πάντων. Τι εννοείς Καλά εσύ. Καλά το πήγες εσύ. Όχι, λέτε, δεν είστε πολύ αγχωμένοι στο πρώτο ραντεβού. Εννοείται, ναι. λέω, ειδικά αν αυτός με τον οποίο πρόκειται να βγείτε ραντεβού σας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Βέβαια, άμα δεν μας ενδιαφέρει. Βγαίνεις ένα ραντεβού για να βγω ραντεβού, ας πούμε, και να το γνωρίσεις τον άλλον. Να σου πω, εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν ανήκω στην κατηγορία αυτών των γενικών. Δηλαδή, αν δεν μου αρέσει κάποιος, γιατί να βγω ραντεβού μαζί του. Ναι, σωστό και. Ναι, θα βγω με τους φίλους μου. Να διασκεδάσω. Είναι μία άποψη αυτή. Δεν μπορώ να εκφέρω. Είμαι από τις γυναίκες, εγώ και πάρα πολλές γυναίκες, έτσι για να μην περί αυτό λόγω μόνο, και πάρα πολλές γυναίκες οι οποίες δεν χρειαζόμαστε επιβεβαίωση. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να βγούμε με έναν άντρα ραντεβού για να νιώσουμε πιο καλά. Οπότε, αν δεν μας ενδιαφέρει αυτός ο άντρας, απλά δεν βγαίνουμε. Βγαίνουμε με τους φίλους μας ή καθόμαστε σπίτι μας και χαλαρώνουμε και ξεκουραζόμαστε. Αγχωμένες, που το έχουμε οπότε. Ανάγκη. Λοιπόν, επειδή όμως το άγχος, είπαμε, είναι κακός σύμβουλος, καταρχάς δεν πρέπει να το δούμε ότι έγινε και κάτι σημαντικό. Θα πρέπει πολύ βασικό να προσπαθήσουμε να είμαστε αυτές που είμαστε και στην καθημερινότητά μας. Γιατί αυτό το πρόσωπο θέλουμε να δείξουμε στον άλλον, αυτό θέλουμε να ερωτευτεί, γιατί και με αυτό θα πορευτούμε στην πορεία αν συνεχίσει αυτή η σχέση. Και αν θέλουμε να υπάρξει και δεύτερο ραντεβού, θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, να αποφύγουμε πάρα πολλά πράγματα και να προσέξουμε πάρα πολλά πράγματα. Η πρώτη εντύπωση, λοιπόν, είπαμε, είναι σημαντική και στις γυναίκες και στους άνδρες. Mm-hmm. Τι θα πρέπει να προσέξουμε? Θα πρέπει πάρα πολύ να προσέξουμε. Καταρχάς, θα ξεκινήσω, εγώ θα το πω. Ας γελάσουν λίγο και ας γίνω κουραστική. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε το μπάνιο. Ναι, σωστό και αυτό. Είναι σημαντικός παράγοντας. Και ειδικά εδώ. Τώρα το καλοκαίρι, δηλαδή δεν είναι αδιανόητο να μην έχουμε κάνει ντουζάκι πριν και μετά να ντυθούμε για να βγούμε ραντεβού. Όπως κυκλοφορεί και η φωτογραφία στα social media, mm-hmm. καλοκαίριασε, θα πλένεστε. Α, δεν την έχω δει. Με πιάνεις λίγο διάβαση. Ναι. Δεν προλαβαίνω τις τελευταίες μέρες, καθώς τρέχουν διάφορα πράγματα στη ζωή μου. Τέλος πάντων, λοιπόν, μπανάκι. Ακούω διάφορα σχόλια μέσα. Ναι, εντάξει. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, κάνουμε το μπανάκι μας. Προσέχουμε καταρχάς πραγματάκια που πρέπει και για τους άνδρες και τους γυναίκες. Τα ρούχα μας να είναι καθαρά και αυτά και φρεσκοσιδερωμένα, καλοσιδερωμένα μάλλον, όχι φρεσκοσιδερωμένα, να είναι φρεσκοπλημένα και καλοσιδερωμένα. Μπορεί να έχουν ωραίο στυλ,
τα ρούχα μας, όλα αυτά. Αλλά αν τα ρούχα μας είναι λερωμένα ή δεν είναι καλά σιδερωμένα, δείχνει μια νότα απεριποίητη, κάτι που δεν μας ενδιαφέρει, ότι δεν προσέχουμε τον εαυτό μας πολύ. Και επειδή ακριβώς ίσως να μην ξέρουμε πολύ τον άλλον, θα πρέπει να είμαστε προσεγμένες. Στην πένα. Λοιπόν, το μακιγιάζ. Θα ξεκινήσω από το μακιγιάζ. Είπαμε. Τα ρούχα μας είπαμε να είναι καθαρά και καλοσιδερωμένα. Το πιο σημαντικό είναι να αφήσουμε τον εαυτό μας ελεύθερο και να βάλουμε ένα απαλό μακιγιάζ, ειδικά αν είναι μέρα, το ραντεβού, ώστε το πρόσωπό μας να δείχνει ότι δεν είμαστε κάποια άλλη, αλλά είμαστε αυτοί ακριβώς που είμαστε. Δεν θα βάλουμε ούτε υπερβολικό μακιγιάζ και λόγω της εποχής, της ζέστης, όπως βλέπεις και εσύ Χριστόφορο, και εγώ έχω αρχίσει πλέον και αφαιρώ πράγματα και από το μακιγιάζ και από το ντύσιμο. Το χειμώνα ήμουνα πιο λατέρνα που λέω τώρα, επειδή... Τι ώρα που τα λέει λατέρνα, μάλιστα. Εδώ τώρα, εδώ τώρα που έχει ζέστη είμαστε λίγο πιο απλά. Γενικώς το φυσικό look μετράει, εγώ θα πω. Ναι, πρέπει να αφήσουμε τη φυσική μας ομορφιά να φανεί. Να την ενισχύσουμε λίγο, να τονίσουμε τα χαρακτηριστικά μας, αν θέλουμε, αλλά χωρίς να κάνουμε υπερβολές. Ειδικά το κόκκινο κραγιόν στο πρώτο ραντεβού και ειδικά τέτοια εποχή είναι απαγορευτικό. Θα πρέπει να φορέσουμε ανοιχτόχρωμα κραγιονάκια μας, να τονίσουμε. Έχουμε φέρει και φωτογραφίες, αν θέλουμε να αρχίσουμε να τις δείχνουμε. Να, είμαστε στο μακιγιάζ. Εδώ το μακιγιάζ μας λοιπόν πρέπει να είναι φυσικό, αυτό που λέμε, να τονίσουμε τα μάτια μας. Μπορούμε να βάλουμε μάσκαρα. Μάσκαρα είναι το μόνο που θα πω, αν δεν βάλουμε extension βλεφαρίδας που δείξαμε και την άλλη φορά. Αν δεν βάλουμε extension βλεφαρίδας, να φορέσουμε όσο μάσκαρα θέλουμε. Μάσκαρα μπορούμε να φορέσουμε όσο θέλουμε. Μπορούμε να βάλουμε στο βλέφαρό μας, το κινητό βλέφαρο, μια απαλή σκιούλα, ίσα-ίσα να φωτίσει το βλέμμα μας και αν θέλουμε πάνω κάτω από το φρύδι, λίγο μια πιο σκούρα για να δείξουμε λίγο το χρώμα των φρυδιών. Ένα απαλό ρουζάκι, βέβαια θα έχουμε βάλει το make-up και τα χείλη μας, είπαμε, αποφεύγουμε τα έντονα κραγιόν και ειδικά το κόκκινο στο πρώτο ραντεβού. Τέλει. Και για άλλους λόγους. Αν θελήσει ο άλλος να μας φιλήσει, να μπορέσει να το κάνει άνετα χωρίς να αγχωθεί για το κραγιόν μας. Μα να ζει σε πρακτικό μυαλό. Και πρακτικό. Επίσης είπαμε ότι τα απαλά κραγιόν δείχνουν και πιο ζουμερά τα χυλάκια μας. Τι άλλο θα πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να εδώ είπαμε στο μακιγιάζ μας, να το προσέξουμε πάρα πολύ, να παραδείσουμε σε φυσικούς τόνους. Βέβαια, αν δεν βγούμε το πρωί και βγούμε το βράδυ, μπορούμε να φορέσουμε και κάτι λίγο πιο έντονο σε μακιγιάζ. Αλλά γενικά το καλοκαίρι, εμένα το πολύ μακιγιάζ δεν μου αρέσει. Αν μαυρίσουμε ειδικά και λίγο, αλήθεια, είπα μαυρίσουμε. Πήγες σε θάλασσα το τριήμερο. Πήγα την Κυριακή. Γι' αυτό σε βλέπω ότι έχεις ένα χρωματάκι. Έχω χρωματάκι, λες, πήρα. Δεν κάτι ξέρω. Έτσι, μια μικρή λάμψη την έχεις πάρει, Χριστόφορε. Ναι. Τέλεια. Και εσείς τώρα με δείχνετε για να δούμε το μαύρισμα, μάλιστα. Εντάξει, φαίνεται. Ναι, ναι. Έχεις εντάξει, πάρει. Παιδιά, δεν μαύρισα πολύ από ό,τι βλέπω. Εντάξει, αλλά λίγο το πήρες. Δεν έκατσα πάρα πολύ, να πω την αλήθεια. Εντάξει, αλλά... είπαμε ότι ο ήλιος δεν κάνει καλό, δεν πρέπει να καθόμαστε απότομα στον ήλιο, σιγά σιγά και με μέτρο. Λοιπόν, είπαμε, το δεύτερο μετά που θα πρέπει να προσέξουμε είναι τα εσώρουχά μας, εμείς οι γυναίκες. Ακόμη και αν δεν έχουμε σκοπό να τα δείξουμε τα εσώρουχα, φορώντας ωραία εσώρουχα, νιώθουμε αυτοπεποίθηση. Και μη τι άλλο, ξέρω ότι εσείς οι άντρες την αυτοπεποίθηση σε εμάς τις γυναίκες τη λατρεύετε, σας αρέσει. Γι' αυτό έχει βγάλει και τραγούδι ο Καρβέλας εξάλλου. Να πω εγώ. Κάτι ήξερε. Ποιο, λες για το μαύρο, τα σεξι, τα εσώρουχά σου. Σωστά. Εδώ δεν βλέπουμε σώρουχα, δεν βλέπουμε μάτι. Ναι, αλλά... βλέπουμε το ματάκι. Βλέπουμε, επανερχόμαστε αυτό που λέω, ότι στο κινητό βλέφαρο μπορούμε να απλώσουμε μια απαλή σκιά και λίγο πιο σκούρο για να τονίσουμε. Και μπορούμε να βάλουμε και λίγο eyeliner, μάσκαρα βλέπεις φοράμε αρκετή, απλά να τονίσουμε τα χαρακτηριστικά μας. Και εδώ έχουμε βάλει και το άσπρο μολυβάκι μέσα, που είπαμε το κάνουμε αυτό όταν θέλουμε να δώσουμε έμφαση στο μάτι μας, να μεγαλώσουμε το μάτι μας. Το λευκό μολύβι μεγαλώνει το μάτι. Λοιπόν, να περάσουμε και να δούμε και την επόμενη φωτογραφία, μιας και βλέπω ότι είχε κάποιο πρόβλημα να πω, ναι, οι φωτογραφίες μου σήμερα. Εδώ είπαμε για το κραγιόν. Πώς μπορούμε να μεγαλώσουμε και τα χείλη μας. Εδώ είναι συμβουλές. Α, μπορούμε εδώ βλέπω πάνω... μια αυτική περίοδο. Ναι.
Πάμε, όπως είναι φυσικά τα χείλη μας, πάρα πολύ καλά είναι υδατωμένα τα χείλη μας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τα scrub στα χείλη πάντα και ειδικά όταν είναι να βγούμε ραντεβού θα πρέπει να είναι φρέσκα τα χείλη μας, δροσερά, να μην έχουν πετσούλες, να μην είναι υδατωμένα. Mm-hmm. Στο κέντρο λοιπόν τα φωτίζουμε με ένα πιο λευκό μολυβάκι και μετά πάμε από πάνω και περνάμε τη βάση και στο τέλος βάζουμε ένα lip gloss, αλλά το lip gloss δεν το βάζουμε σε όλο το στόμα, το βάζουμε μόνο προς το κέντρο των χιλιών. Οπότε να δείχνουν πιο ζουμερά τα χείλη μας και πιο επιθυμητά. Μάλιστα. Λοιπόν, και να περάσουμε στην επόμενη φωτογραφία μας, η οποία είναι τα εσώρουχά μας. Είπαμε, αν μη τι άλλο, να τη δούμε αυτή τη φωτογραφία. Αυτές είναι φωτογραφίες εδώ πέρα. Έτσι. Μας κερδίζει αυτό το θέμα. Λοιπόν, είπαμε ότι πρέπει τα εσώρουχά μας, ακόμη και αν δεν έχουμε σκοπό να τα δείξουμε στο πρώτο μας ραντεβού, η καθεμία θα κάνει αυτό που θέλει. Θέλει να τα δείξει, ας τα δείξει. Δικαίωμά της είναι. Δεν θέλει να τα δείξει, ας μην τα δείξει. Μπράβο, απαντάς όμως... το ερώτημα που θέλω να θέσω εγώ. Ωραία. Όταν λοιπόν όμως φοράμε. Και εγώ έχω ερώτηση σε αυτό. Ναι. Όταν λοιπόν φοράμε ωραία εσώρουχα που εφαρμόζουν πάνω απ' όλα καλά στο σώμα μας και μας κάνουν να νιώθουμε και πιο σεξι και όλα αυτά, επειδή άλλο μας δίνουν, είπαμε, αυτοπεποίθηση. Mm. Οπότε καλό θα είναι να έχουμε προσεγμένα και τα εσώρουχά μας, ακόμη και αν δεν έχουμε σκοπό να τα δείξουμε. Να πάμε μετά και να πούμε ότι τι θέλουμε να φορέσουμε. Αν το ραντεβού μας έχει κανονιστεί για το πρωί ή για το απόγευμα, θα πρέπει να προσέξουμε πολύ τα ρούχα μας. Μπορούμε να φορέσουμε ένα μαύρο παντελονάκι με ένα τοπάκι, ένα τζιν μπουφανάκι γιατί ο καιρός το έχει λίγο ψύχρα ακόμη και μια μπαλαρίνα για τις ψηλές, θα πω εγώ τις κοπέλες. Mm-hmm. Εγώ, ας πούμε, θα φορούσα γόβα. Επειδή φοράω γόβες, μου αρέσουν οι γόβες, έχω τρέλα με το τακούνι, η μητέρα μου λέει ότι πρέπει να έχω γεννηθεί με τακούνια. Είναι ένα ντύσιμο, είναι ωραίο. Και ανάλογα με το στυλ σας πάνω κάτω, τροποποιείται, φαντάζομαι. Ναι, τροποποιείται. Εντάξει. Αλλά σε αυτό το. Έτσι. Ναι, είπαμε, δεν θα πρέπει να είμαστε υπερβολικές. Τώρα, αν το ραντεβού μας είναι για βράδυ και βγούμε το βράδυ, μπορούμε να φορέσουμε το little black dress. Για να μην μπερδευτούμε και λέμε πάλι τι να φορέσω, τι να κάνω και να αποφύγουμε λάθη. Μπορούμε να το σπάσουμε με τσάντα και παπουτσάκι, καθώς επίσης και. Δεν είναι ανάγκη τσάντα με το παπούτσι να είναι ίδιο χρώμα. Έχουμε πει πλέον ότι έχουμε ξεφύγει από αυτό. Το μαύρο όμως είναι πολύ ωραίο, με χρυσά κοσμήματα και δείχνει έτσι και πιο αριστοκρατικό. Μας δίνει φωτεινότητα, λάμψη στο πρόσωπο, αν μη τι άλλο. Σωστά. Λοιπόν, το βράδυ, εγώ και είπαμε, το φοράμε ψιλοτάκωνα παπούτσια, αλλά και όλη την ημέρα μπορούμε να φορέσουμε ψιλοτάκωνο παπούτσι, αν μας αρέσει. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό είναι να περιποιηθούμε το δέρμα μας. Mm-hmm. Το δέρμα μας, όπως και κάθε άλλη φορά, περισσότερο τώρα από κάθε άλλη φορά που εκτίθεται, θα πρέπει να το ενυδατώνουμε πάρα πολύ, να βάζουμε τις κρεμούλες μας, να βάζουμε τα body lotion μας, να κάνουμε τα scrub μας. Οπότε, μη τι άλλο, τα σημεία τουλάχιστον τα οποία θα δει ο άλλος στο ραντεβού μας, όπως είναι τα χέρια μας, καλά, το πρόσωπό μας το είπαμε, τα πόδια μας, όλα αυτά, θα πρέπει να είναι αποτριχωμένα, θα πρέπει να είναι περιποιημένα, ενυδατωμένα, περιποιημένα τα νύχια μας. Πάρα πολύ σημαντικά. Είναι λεπτομέρειες, ειδικά αν θα ρωτήσεις κάποιον Χριστόφορε, τι προσέχει σε ένα πρώτο ραντεβού, εκτός φυσικά από τα μάτια, το χαμόγελο, είναι τα νύχια, πάρα πολύ, όπως και τα παπούτσια. Οπότε, ναι, θα πρέπει να τα προσέχουμε και τα νύχια μας και τα παπούτσια μας. Δεν θα πρέπει να λέμε, α, θα καθίσουμε στο τραπέζι, είναι κάτω, δεν θα τα προσέξουμε. Θα πρέπει, είπαμε, το δέρμα μας το προσέξουμε πάρα πολύ. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό είναι να μυρίζουμε όμορφα. Να μην το παρακάνουμε, είναι και καλοκαίρι και ζαλιστεί ο άλλος από το άρωμά μας, οπότε θα επιλέξουμε ένα φρουτόδες άρωμα και θα ψεκάσουμε πίσω από τα αυτάκια μας πάντα, γιατί αν θα φιληθούμε θα είναι ωραία να μυρίζει το λαιμό μας, έτσι, τους καρπούς, τα χεράκια μας στο μέσα σημείο των καρπών, όπως επίσης αν θα φοράμε φουστίτσα, είναι πάρα πολύ ωραίο να φορέσουμε και άρωμα πίσω από τα γόνατά μας. Ενδιαφέρον. Είναι πάρα πολύ ωραίο, ναι. Επίσης, αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι να προσέξουμε και την τσάντα μας. Και όχι τι τσάντα θα κρατήσουμε, αυτό αλλά... Αυτό με τις τσάντες. Ναι. Εντάξει. Άστα να πάνε.
Επλέον τώρα μου αρέσει εμένα που έχει γίνει μόδα, που δεν προσέχουμε τι τσάντα θα πρέπει η τσάντα μας να ταιριάζει με το παπούτσι, αυτό που είπα και πριν. Θα πρέπει όμως να προσέξουμε τι θα έχουμε στην τσάντα μας. Καταρχάς, όχι, έχουμε... εγώ το σχολείο μου ήταν για το περιεχόμενο. Για το περιεχόμενο. Ναι. Το μαγικό, γι' αυτό είναι όταν θα βγούμε μια έξοδο, θα κρατάμε μικρή τσάντα, οπότε να παίρνει αυτά ακριβώς που χρειάζεται να έχει μια τσάντα μέσα το βράδυ. Δεν χρειάζεται να έχουμε την τσάντα του γραφείου που εμένα την έχει σηκώσει πολλές φορές πόσο βαριά είναι. Μια μικρή τσάντα η οποία θα έχει μέσα οπωσδήποτε το κινητό μας. Θέλω να πω εδώ και για το κινητό, και για τον ανδρών και για το γενικό, ναι, και λέω σε αυτό το θέμα. Όταν θα βγούμε ένα πρώτο ραντεβού και δεν περιμένουμε κάποιο σημαντικό ραντεβού, τηλέφωνο, καλά θα είναι να το βάλουμε στο αθόρυβο ή ακόμη και να το χαμηλώσουμε, γιατί και το αθόρυβο μπορεί να δώσει λάθος εντύπωση. Ναι. Και επίσης, καλά θα είναι και για τις γυναίκες και για τους άνδρες να μην έχουν το μυαλό τους συνέχεια στο κινητό, να μπαίνουν στο Facebook, να βλέπουν απαντάντα μηνύματα, να κάνουν check-in. Δηλαδή, αν θέλουν να κάνουν check-in, ας το κάνουν κατόπιν συνεννόησης. Ναι. Και να μην, γενικότερα, αν είσαι ένα ραντεβού, δηλαδή πρέπει να δώσεις ακόμη και να μην σου αρέσει. Λίγο σημασία. Η κοπέλα ή το αγόρι αντίστοιχα δεν είναι όμορφο. Θα πεις, είναι μια ωρίτσα, οκ, okay, θα την περάσω και θα τελειώσει αν δεις ότι δεν σου αρέσει. Είναι, δηλαδή, εντάξει, το να μην πάει καλά ένα ραντεβού, να μην μας αρέσει ο άλλος, δεν είναι ανάγκη να τον κάνουμε να νιώσει άσχημα ή ασήμαντος να είμαστε συνέχεια με το κινητό μας. Επίσης, τι θα πρέπει εμείς οι γυναίκες άλλο να έχουμε στην τσάντα μας, για να μην ξεφεύγω. Εγώ κάνω παρενθέσεις εκεί και ξεκινάω για παρένθεση και την κάνω αγγείλη. Δεν πειράζει. Λοιπόν, θα πρέπει να έχουμε πάντα μαζί μας κραγιόν, για να συμπληρώσουμε το κραγιόν μας, να το διορθώσουμε. Πουδρίτσα, επειδή τώρα είναι καλοκαίρι, οπότε να μην γυαλίσουμε πάρα πολύ. Θα πρέπει, εδώ που δείχνουμε τα κοσμήματά μας, τα οποία θα πρέπει να μην είναι υπερβολικά, επίσης, να μην τραβάνε το μάτι. Τι άλλο θα πρέπει? Θα πρέπει να έχουμε το πορτοφόλι μας, οπωσδήποτε οι γυναίκες μαζί μας. Εδώ δείχνουμε τα σημεία που πρέπει να φοράμε το ρωματάκι. Δεν είναι πολύ όμορφη αυτή η φωτογραφία? Α, ορίστε. Αυτά που μας είπες. Ναι, ναι, ναι. Είναι καταπληκτική. Μου αρέσει. Έτσι είναι λίγο και για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι πιο πολύ οπτικοί παρά. Σωστά. Ναι, ακουστική. Μια εικόνα είναι με χίλιες λέξεις. Και η τσάντα μας εδώ. Α, εντάξει, αυτά είναι πάρα πολλά, κορίτσια. Μην τα πάρετε μαζί σας. Λιγότερα, εδώ πέρα δεν έχει αφήσει και τίποτα έξω. Βασικά έχει αφήσει εντάξει. Κάτι το οποίο δεν πρέπει να αφήσουμε. Εντάξει, θα το πούμε. Λοιπόν, θέλω να πω τι άλλο έχει και αποσμητικό. Τι θα πρέπει, Χριστόφορε, άλλο να έχει η τσάντα μας? Τα είπαμε όλα καταρχάς αυτά που θέλαμε. Και να πω ότι δεν χρειάζεται εδώ, έχω την τελευταία φωτογραφία. Θα αναρωτηθούν. Εδώ θα πείτε γιατί είναι η φωτογραφία. Λοιπόν, θα πρέπει να διώξουμε το άγχος. Δεν θα πρέπει να έχουμε άγχος. Ας κάνουμε πριν ξεκινήσουμε να ντυθούμε. Ας κάνουμε το μακιγιάζ μας, να είμαστε έτοιμες, ας αρωματιστούμε και αφού έχουμε ολοκληρώσει το μισό κομμάτι, μπορούμε να κάνουμε 10 λεπτάκια γιόγκα, να χαλαρώσουμε, να ηρεμήσουμε. Και άμα δεν τα καταφέρνουμε, ας μην περάσουμε ακόμα στους άντρες. Βιάζονται, θέλω να πάμε στους άντρες τώρα. Περιμένετε, θα μας δώσει συμβουλές. Ας πιούμε και ένα σφινάκι, δεν έγινε κάτι, ή ένα ποτηράκι κρασί για να έρθουμε λίγο στα ίσια μας. Με αλκοόλ, μάλιστα. Εσύ για τι την τσάντα τα έπεσε όλα, νομίζω. Είπαμε. Το πορτοφόλι. Πορτοφόλι πρέπει εμείς οι γυναίκες απαραίτητα να έχουμε το πορτοφόλι μας και χρήματά μας. Δηλαδή δεν θα πρέπει να περιμένουμε να πληρώσει ο άνδρας. Θα τον αφήσουμε να πληρώσει, αλλά σε έχουμε εμείς και τα λεφτά μας. Τώρα να το συζητήσουμε αυτό ή όχι? Με το... Θα το συζητήσουμε. Εγώ εδώ ανοιχτή είμαι. Πρέπει συζήτηση. Να πληρώνει ο άνδρας στο πρώτο ραντεβού πάντα? Ναι, για μένα πάντα. Ακόμη και αν το ραντεβού δεν πάει καλά, θα πρέπει να πληρώσει. Μάλιστα. Κρατάς μια ωραία εικόνα. Και αν η γυναίκα βγαίνει συνέχεια κάθε μέρα και βγαίνει μαζί? Εκεί μιλάμε για να συνεχίσει η σχέση. Mm. Εκεί μετά μοιράζονται. Α, μοιράζονται. Ναι, βεβαίως και μοιράζονται μετά. Αλλά το πρώτο ραντεβού ήθεστε να είναι του ανδρός. Μ' αρέσει αυτή η όμως λογική για εσάς γυναίκες. Ποιο? Κάθε μέρα βγαίνετε και από ένα άλλο πρώτο ραντεβού, οπότε δεν πληρώνετε ποτέ. Χριστόφαρε, πια. Όχι, εντάξει. Δεν μας αρέσουν όλοι οι άνδρες. Είπαμε βγαίνουμε με τους άνδρες που μας αρέσουν και μας κάνουν ένα κλικ. Εγώ ξέρω ότι μπορείτε να το εκμεταλλευτείτε αυτό. Πάντως, ένα σημαντικό πράγμα το οποίο πρέπει να έχετε στην τσάντα σας και δεν το ανέφερες. Ναι, ποιο είναι αυτό, Χριστόφορε? Τα προφυλακτικά. Τα προφυλακτικά. Εντάξει, αν η γυναίκα έχει αποφασίσει να είναι σίγουρη ότι θέλει να δείξει τα ισόρουχά της που λέγαμε πριν, ας το έχει μαζί της το προφυλακτικό. Γιατί ο άντρας μπορεί να μην το έχει. Εγώ νομίζω ότι και οι δύο πρέπει να έχουν, ανεξαρτήτως αν θα γίνει κάτι στο πρώτο ραντεβού ή όχι. Για μένα. Πάντα. Ναι. Σωστά.
Γελάει το κοντρόλο, δεν ξέρω. Το κοντρόλο μας δεν ξέρω γιατί γελάει. Εγώ το λέω, είναι σημαντικό θέμα, γιατί μπορεί να μας ακούν και νέα παιδιά. Ναι. Εντάξει, δεν είναι μόνο το θέμα της αντισύλληψης, είναι της υγιεινής πάνω απ' όλα. Και δεν νομίζω ότι δεν είναι καθόλου ντροπή για μια γυναίκα να έχει και εκείνη προφυλακτικά. Εγώ πάλι είμαι συντηρητική. Εντάξει. Ντρέφομαι λίγο τώρα, αλλά λέω ναι. Ευτυχώς, ευχαριστώ που δεν με δείχνετε. Δεν ξέρω τι να πω. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι εντάξει. Εγώ είμαι άλλη λίγο γενιάς, ναι. Για μένα πρέπει να έχουν και οι δύο. Ναι, συμφωνώ ότι θα πρέπει να έχουν και οι δύο, απλά ναι. Εντάξει, το κλείνω αυτό το κεφάλαιο. Αυτό ήθελα να σας πω. Εγώ πάντως ναι, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Ήμουν όμως σίγουρη ότι... Όχι, δεν είναι ταμπού και ειδικά ναι. Ήμουν σίγουρη όμως ότι θα μου το συζητήσει αυτό το θέμα. Εντάξει, νομίζω ότι έχω αρχίσει να σε μαθαίνω τώρα σιγά σιγά, Χρυσταφοράκη. Λοιπόν, να σου πω, Χρυσταφοράκη, εμένα μου αρέσουν τα μαλλιά μου σήμερα πολύ. Α, τι είναι, σημαίλα φαντάζομαι. Σημαίλα, βέβαια. Να τα δείξω και από εδώ. Να στείλουμε χαιρετισμούς. Και χαιρετισμούς. Και κανονικά έπρεπε να τοποθετηθεί και η σημαίλα και τα κορίτσια της εκεί πέρα στο θέμα αυτό. Αν μας ακούνε τα κορίτσια μας τώρα και θέλουν να μας πάρουν τηλέφωνο. Να μας πούν για το πρώτο ραντεβού. Πάντως η Αλεξάνδρα ενθουσιάστηκε, λέει, για το θέμα σήμερα. Εγώ δείχνω τα μαλλιά γιατί τα λάτρεψα σήμερα τα μαλλιά μου. Πάρα πολύ. Είναι καλοκαιρινά και αυτά. Έτσι. Λοιπόν, μαγικά κορίτσια, μια και λέω σημαίλα. Μην παραλείψετε, έχει προσφορά για αυτό το μήνα την Brazilian την νησιωτική, ναι, 50 ευρώ. Κάνεις αυτή την νησιωτική, η οποία είναι και θεραπεία ταυτόχρονα, αυτή θα θρέφει τα μαλλιά, δεν είναι απλά τα ισιώνει όπως ήταν οι παλιές. Κάνεις αυτή τη θεραπεία, λούζεσαι, βγαίνεις από τη θάλασσα, κορίτσια, χτενίζεσαι και είσαι κυρία. Είσαι μια χαρά, το μαλλί σου ίσιο, ωραίο, περιποιημένο, δεν έχεις εκείνο. Επειδή εμένα είναι σγουρά, δεν έχεις αυτό το φριζάρισμα στα μαλλιά. Ακόμη και βγαίνεις περιποιημένη, δηλαδή δεν λες τώρα καλά που έρχεται να η Μαρίνα, βουτήξω. Δηλαδή, και μας ενημερώνει για αυτά, καταλάβω. Να μην βουτήξω και πώς θα βγει το μαλλί μας, γιατί πάρα πολλές κοπέλες. Δεν το έχεις δει. Εγώ την πρώτη φορά που είχα πάει στη Μύκονο πριν πάρα πολλά χρόνια και είχα πάει στην Ψαρού, και ήταν εκεί όλοι οι επώνυμοι, οι Έλληνες και όλα αυτά, έβλεπα εκεί τις κυρίες που πήγαιναν, έμπαιναν μέχρι εδώ, μέχρι την καρδούλα. Να μην χαλάσει το μαλλί και το μακιγιάζ. Πλέον τα τελευταία χρόνια το βλέπουμε και στις δικές μας παραλίες εδώ, στο Ιόνιο, έτσι. Πάρα πολύ. Από κορίτσια απλά, καθημερινά, που εγώ τις βλέπω κάθε μέρα, που δεν βουτάνε, γιατί δίθεν ισχυρίζονται ότι κρυώνουν, ότι όλα αυτά, αλλά ξέρω ότι ο λόγος είναι να το... Οπότε για το μαλλί και το μακιγιάζ. Βέβαια, εγώ το θεωρώ δραματικό να πηγαίνεις στην παραλία και να είσαι βαμμένη, έτσι. Αλλά εντάξει, μία μάσκαρα μπορείς να τη φορέσεις, μια διάβροχη μάσκαρα και το μαλάκι είναι ωραίο να στεγνώσει μετά, πας για ένα φαγητό, για ένα ποτάκι μετά, τσακνάνε το μαλάκι ωραίο. Συμφωνώ, η σημαίλα έδωσε λύση και για αυτό. Μπράβο σημαίλα μας και είναι και στο κόστος των 50 ευρώ προσφορά για το μήνα Ιούνιο. Εγώ θα πάω να το κάνω, το λέω. Και καλά θα κάνεις, όλοι νομίζω, όσοι μας ακούνε και ενδιαφέρονται. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε στον άντρα. Πάμε στον άντρα, λοιπόν, γιατί... Πες μου, Χριστόφορο, όχι την αλήθεια τώρα, θέλω να μου πεις. Εσείς δεν έχετε άγχος, όταν μια κοπέλα φυσικά σας ενδιαφέρει, δεν έχετε άγχος τι θα φορέσετε στο ραντεβού? Το τι θα φορέσουμε δεν ξέρω ακριβώς. Το κοντρόλ το ακούω, λέει όχι. Το κοντρόλ λέει όχι. Και ναι, το κοντρόλ είναι και πιο πεπειραμένοι, οπότε θα σου απαντήσω ναι. Με διαφορετικό στυλ. Και είναι και άλλη γενιά να σας δώσω στον αέρα. Λοιπόν. Είμαστε ίδια γενιά, έτσι δεν τα λέω εγώ με το κοντρόλ. Εντάξει, σίγουρα μας απασχολεί, αλλά εγώ νομίζω ότι ίσως θα ήταν καλό να σε δει αυτό που είπες και εσύ, η κοπέλα, όπως είσαι. Δηλαδή, π.χ. εγώ δεν θα βάζα, ας πούμε, κουστούμι. Όχι. Εντάξει, εκτός αν ήταν κάτι πολύ βραδινό, πολύ επίσημο. Ναι, αν είναι αλλά να πας σε ένα ωραίο ρέστορα. Γιατί γενικά δεν φοράω κουστούμι, ας πούμε. Εμένα το πρώτο ραντεβού για όλες εμάς τις γυναίκες, λοιπόν, να ξέρετε πώς το έχουμε. Ναι. Σε όλες μας αρέσει έτσι σε ένα ακριβό εστιατόριο να πάμε. Εστιατόριο, όχι ταβέρνα. Ναι, άλλο το εστιατόριο. Και μυρίζουν τα ρούχα μας μετά. Μάλιστα, σε εστιατόριο. Σε ένα εστιατόριο. Πήγε, εδώ βλέπω δύο-τρία στήλα, ας πούμε, τα οποία. Το πρώτο εντάξει. Δεν νομίζω, αλλά το μεσαίο. Κοίταξε, γιατί αν είναι καλοκαίρι και πας κάπου ωραία για φαγητό, γιατί είναι ωραία. Εντάξει, τα όλα ήταν λίγο πιο χειμωνιάτικα, αλλά αυτές. Αυτό είναι πιο ωραίο πλάνο. Τι ωραία ζουμάκια είναι αυτά, Θοδωρή. Νομίζω η νεκταρία μου τώρα θα ζηλεύει λίγο. Τώρα ζηλεύει, ναι, σωστά. Γύρνα πίσω, νεκταρία, μα θέλει ζουμάκια. Λοιπόν. Οπότε. Να δούμε όμως τι να φορέσει ένας άντρας. Λοιπόν. Εγώ, εντάξει. Ακούς τις συμβουλές σου.
Λοιπόν, ένας άνδρας είναι πολύ σημαντικό, είπαμε, όπως και για τη γυναίκα, έτσι και για τον άνδρα είναι πολύ σημαντικό το πρώτο ραντεβού, τι εικόνα θα δώσει. Είπαμε, θα πρέπει να είναι πλημμένος και εκείνος, σιδερωμένα καλά τα ρούχα του, όχι με δυντζάκες, αλλά να είναι σιδερωμένα. Είπαμε, θα πρέπει να είμαστε μέσα στη μόδα, να ακολουθούμε τη μόδα, όπως ακριβώς όμως μας ταιριάζει. Είπαμε, τη μόδα θα την προσαρμόζουμε πάντα στο στυλ μας. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε στυλ και όχι να ακολουθούμε τη μόδα. Ό,τι είναι στη μόδα δεν σημαίνει πάντα ότι μας πηγαίνει. Ή ακόμα και να μας πηγαίνει κάτι, μπορεί να μην μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Π.χ. για να, επειδή με ρώτησες, εγώ ναι, στο πρώτο ραντεβού μπορεί άντε να πήγαινα έτσι με ένα πουκάμισο από πάνω, ας πούμε, ανοιχτό. Μάλιστα. Αν ήταν πιο... Είσαι και 25 χρονών, Χριστόφορε. Γι' αυτό σου λέω. Είναι και ανάλογο. Έχεις κι άλλο στήλ, οπότε εντάξει. Θα ήσουν ο εαυτός σου, θα ήσουν αυτός ακριβώς που είσαι. Οπότε δεν θα μου έκανε. Εμένα θα μου έκανε εντύπωση να σε δω να πας με σακάκια, ας πούμε. Αυτό θα μου έκανε εντύπωση. Είναι άλλο και τις ηλικίες. Γενικές αλληλίες όμως. Ναι, γι' αυτό είπαμε ότι θα πρέπει πάνω απ' όλα να προσέξουμε να είμαστε ο εαυτός μας. Δεν μπορούμε όμως τώρα, αν μας αρέσει ένας... φοράτε βερμουδίτσα. Φασμάτινε, μακό. Δεν θα πας τώρα με τη βερμουδίτσα στο ραντεβού. Ακόμη δεν σ' αρέσει. Ή επίσης, δεν πας με τη σαγιονάρα στο ραντεβού. Εκτός αν είσαι beach party. Εντάξει. Βάζεις τώρα και εσύ μου λες. Ωραία, εντάξει. Γιατί να πούμε την αλήθεια τώρα, μιας και είπα σαγιονάρα. Η σαγιονάρα στον άνδρα είναι πολύ ωραία για τη θάλασσα, είναι πολύ ωραία έτσι για κάποιο απόγευμα. Αλλά όπως και το γυναικείο πόδι, έτσι και το ανδρικό, θέλει πολύ περιποίηση για να φανεί όμορφο όταν θα φορέσουμε πέδιλο ή σαγιονάρα. Οπότε, ένας άνδρας δεν φοράει απλά τη σαγιονάρα για να κάνει στυλ και το νύχι του είναι στραβά κομμένο ή δεν είναι καν κομμένο ή δεν είναι περιποιημένα ή δεν είναι καθαρά τα πόδια του. Θα πρέπει δηλαδή για να φοράει σαγιονάρα να είναι περιποιημένο το πόδι. Οπότε, καλά, η σαγιονάρα στο ραντεβού είναι απαγορευτική. Απαγορευτικό. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, αν θα πάμε ένα ραντεβού και είπαμε είναι πρωί, θα προσέξουμε να φορέσουμε ένα πουκαμισάκι, ένα τισέρτ, το τζινάκι μας, κάτι που να είναι, είπαμε, να είμαστε ο εαυτός μας. Αν πάμε όμως σε ένα εστιατόριο, ωραία θα είναι να φορέσουμε ένα σακάκι με το παντελόνι, να μην φορέσουμε σκούρα χρώματα, φορέσουμε λίγο πιο ανοιχτά, να δείξουμε, γιατί τα ανοιχτά χρώματα, όπως είπα και πριν, όχι πριν, το έχω πει άλλες φορές αυτό στην εκπομπή, ότι τα ανοιχτά χρώματα μας προσδίδουν και χαρά, μας φτιάχνουν καλύτερα τη διάθεση. Πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ τα παπούτσια, γι' αυτό και πριν είχα φωτογραφία εκεί με τα παπούτσια. Εμείς οι γυναίκες ειδικά τα προσέχουμε πάρα πολύ τα παπούτσια. Θα πρέπει να είναι καλά. Δεν μας ενδιαφέρει να είναι used τα παπούτσια. Μας αρέσουν τα παπούτσια να είναι used. Μας αρέσει όμως να είναι καθαρά και να ταιριάζουν με το υπόλοιπο ντύσιμο. Δηλαδή να μην είναι παράτερα. Ναι. Έτσι. Καταλαβαίνεις. Μην φοράμε π.χ. πράσινο και από κάτω μοβ παπούτσι, ας πούμε, ή κόκκινο παπούτσι. Εντάξει, ναι. Τώρα, αν επιλέξουμε να πάμε ραντεβού σε ένα σινεμά. Στο σινεμά δεν θα φορέσουμε, θα ντυθούμε όμως λίγο πιο καλά, γιατί το σινεμά είναι λίγο παγίδα. Γιατί μετά το σινεμά μπορεί να πάμε και για ένα ποτό, αν μας αρέσει. Σωστό. Οπότε εκεί θα πρέπει να ντυθούμε λίγο και εμείς οι γυναίκες πιο καλά και οι άνδρες λίγο πιο καλά. Στην κατηγορία αυτή βάζω και θέατρο. Και θέατρο, βεβαίως. Τι έχουμε από θέατρο? Έχουμε διάφορα. Τώρα ξεκινάει το άσχετο παρένθεση. Ξεκινάει και το μαθητικό φεστιβάλ, θα το πούμε αυτό. Μάλιστα. Ωραία, απάνω. Τέλεια. Πάρα πολύ. Αν είπαμε, θα προσέξουμε και οι άνδρες να έχουμε τα νύχια μας κομμένα, περιποιημένα, να είμαστε καθαροί, να είμαστε κι εμείς αρωματισμένοι, χωρίς να το παρακάνουμε. Είπαμε, καλοκαίριασε, ελαφριά αρώματα. Δεν τα μπερδεύουμε. Και after shave, και άρωμα, και αποσμητικό. Προσέχουμε να φοράμε ένα, να μυρίζει ένα. Όπως και εμείς οι γυναίκες, δεν βάλουμε body lotion με άρωμα και μετά φορέσουμε και άλλο άρωμα από πάνω διαφορετικό και έρθει και μπερδευτεί. Εκεί θα είναι... απαγορευτικό. Θα είναι απαγορευτικό. Δεν θα είναι ωραίο. Δηλαδή θα πετύχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτά που θέλουμε. Ωραία, και ζω χωρώ τη παγίδα. Για να ακούσω. Θα πέσω στην παγίδα. Μην με προειδοποιείς όμως, μωρέ, αγάπη μου. Μην κάνω το δαχτυλάκι μου, έτσι, ναι. δεν θες να βγεις βράδυ σινεμά. Δεν θες, ας πούμε, να κάνεις μια βραδινή έξοδο. Θα βγεις για ένα καφέ για πρώτο ραντεβού. Ναι. Εκεί. Εκεί. Θα βγεις για ένα καφέ. Αν είσαι σίγουρη, να, εδώ που λέω για το σιδερωμένο, ότι δεν αρκεί. Βέβαια, αυτό είναι λινό και δεν φαίνεται τόσο άσχημο, αλλά θα ήταν πιο ωραίο το ρούχο να είναι σιδερωμένο. Λοιπόν, ό,τι βλέπουμε τα λέμε. Απόγευμα, για καφεδάκι, βγαίνεις. Φοράς όπως είσαι και τώρα βγαίνεις. Και εγώ όπως είμαι και τώρα. Προσπαθούμε αυτό που είπαμε, ναι, να δείξουμε να το δεν μπορούμε να βγούμε τώρα απόγευμα την ώρα ραντεβού και να αντιθούμε, επειδή μετά έχουμε να πάμε και κάπου αλλού.
Αν θα βγούμε ραντεβού απόγευμα, να πιούμε ένα καφεδάκι έτσι, να γνωριστούμε λίγο περισσότερο, να δούμε αν θα υπάρξει και το ραντεβού. Εγώ τώρα μιλάω για ραντεβού, όχι να πιούμε καφέ να γνωριστούμε. Μπορεί αλλά... να είναι ένα απογευματινό ραντεβού. Ωραία. Αν είναι ένα απογευματινό ραντεβού, θα ντυθούμε όπως ακριβώς αντινόμασταν να πάμε και σε ένα απογευματινό καφεδάκι, κανονικά, όπως τις άλλες μέρες. Αν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο το βράδυ, δηλαδή μετά το καφέ, έχουμε να βγούμε για ποτό με τους φίλους μας και αυτά, δεν θα ντυθούμε από πριν. Είναι καλύτερα να πάμε σπίτι μας, να αλλάξουμε και να βγούμε μετά. Δηλαδή το μακιγιάζ μας θα είναι απογευματινό, τα ρούχα μας θα είναι απογευματινά. Ναι. Το ίδιο και σε εσάς. Μην έρθετε με σακάκι, δηλαδή είναι χειμώνας και θέλετε να πάτε μετά σε μια πρεμιέρα κάπου και έχετε βάλει τα καλά σας, μην πάτε για καφέ με το σακάκι. Ναι, ναι. Πιο ναι. απλά πράγματα. Εγώ γι' αυτό λέω ότι μια safe επιλογή είναι t-shirt με πουκάμισους σάντερς, έτσι από πάνω. Γιατί το πουκάμισος δεν ανάγκη το κλείνεις και γίνεται εντάξει, πιο βραδινό. Είναι, ναι. Ανάλογα τι αντιπροσωπεύει τον κάθε έναν. Εντάξει, είναι ναι. ανάλογα το στυλ, ανάλογα την ηλικία, πάντα παίζουν ρόλο. Ναι, πάντως σημασία έχει αυτό που είπαμε στο ραντεβού μας, να είμαστε και οι άνδρες και οι γυναίκες να προσπαθήσουμε να είμαστε οι εαυτοί μας. Δηλαδή να είμαστε αυτό που είμαστε. Γιατί αυτό θέλουμε να δείξουμε στον άλλον, αυτό θέλουμε να ερωτευτεί ο άλλος και έτσι να, στο δεύτερο ραντεβού να μην μας απομυθοποιήσει. Δηλαδή είμαστε κάτι διαφορετικό από αυτό που είδε στο πρώτο ραντεβού και μετά θα πούμε, α, γιατί δεν θέλει να βγει και τρίτο ραντεβού. Και να πω και το άλλο, ότι βγήκαμε ένα πρώτο ραντεβού. Δεν αρέσαμε εμείς σε κάποιον, δεν μας άρεσε σε κάποιος. Εντάξει, δεν έγινε και κάτι, δεν χρειάζεται μετά ούτε μπουτράκια να έχουμε, ούτε κακή σχέση. Εξάλλου, όπως λέει και μια φίλη μου, δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους, δεν έχουν όλοι ωραίο γούστο. Σωστό. Μ' αρέσει αυτό. Είναι καλή νοοτροπία αυτή. Το κρατάμε. Και βέβαια, ναι, εννοείται για καφέ μιλάμε γενικότερα σε όλη την Ελλάδα πλην Θεσσαλονίκη. Γιατί στη Θεσσαλονίκη για καφέ βγαίνουν σαν αυτοκράτηρες. Άσε το. Χαιρετίσμα της Θεσσαλονίκης. Να μην πούμε μόνο για τη Θεσσαλονίκη, λοιπόν. Να πούμε και για τα Γιάννα. Γιατί και εμείς εδώ οι γεννιώτες είμαστε πολύ περιποιημένες. Γενικώς δεν θέλουμε αυτό που λες εσύ Λατέρνα. Που είναι στην Αθήνα, όταν έρχεται εδώ, μου λέει ο Χριστός και η Παναγία. Χριστός και η Παναγία, τι βάζετε για να βγείτε για καφέ. Εντάξει. Εντάξει. Πιστεύω ότι όσο πιο μικρή είναι μια πόλη, τόσο πιο καλά ντύνονται. Γιατί στις μεγάλες πόλεις υπάρχει λιγάκι, είναι πιο απρόσωπες οι σχέσεις. Σωστά. Εντάξει. Λοιπόν, για πες μου όμως εσύ Χριστόφορε τώρα, τι προσέχετε εσείς οι άνδρες στις γυναίκες. Αυτά που λέω εγώ ισχύουν ή εγώ απλά πω, για να εμείς τα συνόψηση. Κάνουμε όλα αυτά και εσείς ούτε καν τα προσέχετε. Εγώ θεωρώ ότι η απλότητα σε κερδίζει και όχι εξαρτάται. Κάτι καθαρόγη. Αυτό δεν έχει να κάνει με το χαρακτήρα του καθενός. Είναι κάποιοι άντρες που τη γυναίκα τη θέλουν όπως λέει. Εγώ θέλω να έχω γυναίκα, λέει, να περνάω δίπλα και να την κοιτάζουν όλοι. Εντάξει. Όχι επειδή είναι φυσική και απλή, απλά επειδή είναι φανταχτερή. Ναι, ναι. Για δεις, εμένα πάντως προσωπικά, το πολύ, αυτό που λέμε, δηλαδή το να είναι πολύ φτιαγμένη, πολύ βαμμένη, πολύ προσεγμένο στη λεπτομέρεια, σε προβληματίζει όμως. Γιατί λες ότι, δεν ξέρω, μήπως έχει απαιτήσεις, μήπως είναι... Απαιτήσεις, τι απαιτήσεις. Γενικώς, δεν ξέρεις πώς να τις χειριστείς. Κατάλαβες. Mm-hmm. Ενώ αν είναι κάτι πιο απλό, μια απλότητα που εντάξει δεν σου πάρει επειδή μου να έρθει με, ξέρω εγώ, με αθλητικό, με μια φόρμα, με ένα φούτερ, ας πούμε, από το γυμναστήριο. Όχι, φόρμα, αλλά... όχι, δεν θα ήθελα. Ένα απλό, δηλαδή, ένα ακόμη απλό και αν πριν ήταν στο γυμναστήριο ή θα πάει μετά καλά, αν ήταν πριν στο γυμναστήριο και βγήκε ραντεβού μετά, θα πέσω να πεθάνω. Δηλαδή, καταρχάς, θα μυρίζει από τον υδρότα. Καλά λέω. Α, ναι, σε θέλουμε όρθια, Μαρία. Λοιπόν, σήμερα το κοντρόλ μου λέει ότι Θοδωρία, όμως μπορώ να σηκωθώ, αφού δεν μου έχεις τέτοιο. Περιμένει, να δούμε το δεν μου έχεις τέτοιο. Το κοντρόλ σήμερα μπελάτρεψε με το τζιν. Εκτός αυτού έχει αφηνιάσει λόγω και των φωτογραφιών. Δεν άσε, μην ξέρω. Και το θέμα. Το κοντρόλ σήμερα λάτρεψε το τζιν μου, αλλά το τζιν μου είναι λίγο χαλαρό γιατί είναι περσινό και εγώ με περηφάνεια ανακοινώνω ότι έχω αδυνατήσει λίγο ακόμα. Μπράβο, παιδί μου. Γιατί μου έχουν πει ότι στην τηλεόραση είμαι πιο παχιά από ό,τι με βλέπω μέσα. Πάντα μας βγάζουν περισσότερα λοιπόν, κιλά, να το ξέρετε. Την προηγούμενη Κυριακή που έκανα. Ορίστε, λοιπόν, να το. Εδώ. Θα κάνουμε και περιγραφικό πλάνο. Θα μπορεί και να δούμε. Όχι πολύ ζουμάκι στα νύχια στα πόδια, γιατί έχω το Σάββατο. Όχι, την Παρασκευή έχω. Ορίστε. Pedicure.
Τα περιγραφικά. Περίμενα να το φτιάξω λίγο, Θοδωρή, μην με δείχνεις. Είναι ωραία. Είναι όμως καταπληκτική αίσθηση να σου περισσεύει το παντελόνι και να μην σε στενεύει. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Γιατί γελάνε μέσα. Λοιπόν, έχουμε φινιάσει. Του άρεσε το θέμα με το πρώτο ραντεβού, εγώ αυτό ξέρω. Είναι η ώρα του παιδιού σήμερα. Ναι. Θα πάω να καθίσω λίγο εδώ στα αγόρι μου. Εγώ έλεγα να σκοφώ εγώ για να. Έλα λίγο αγόρι μου. Περίμενε, έχουμε και τα μικρόφωνα όμως εδώ πέρα. Ζωντανές εκπομπές, είδατε. Λοιπόν, ορίστε. Λοιπόν, έχουμε πει τα τζινάκια, τα σκισμένα τα τζινάκια όπως φοράω σήμερα είναι ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι. Πείτε την αλήθεια, σας άρεσε η εκπομπή που κάναμε για την Eurovision που ήμασταν όρθιοι και θέλετε συνέχεια όρθιους. Όχι, δεν ξέρω. Και είδες τελικά, εγώ θα πω τώρα κάτι. Όταν κάναμε την εκπομπή για την Eurovision, ναι. Εγώ φορούσα shorts. Ναι. Άκουσα λιγότερα κολακευτικά σχόλια από ό,τι άκουσα σήμερα με το τζιν. Είδες. Άρα ισχύει αυτό, ότι δεν, πρέπει να τα δείχνουμε, ότι δεν πρέπει να τα δείχνουμε όλα εμείς οι γυναίκες. Καλά, αυτό εντάξει. Ανάλογα. Ανάλογα. Ανάλογα, ανάλογα. Τώρα δεν θα ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Είναι θέμα που καίει αυτή. Και... Εγώ πάντως ότι μέσα στο κοντρόλ ενθουσιάστηκε και κανονικά, σαν πιο έμπειρη, έπρεπε να ρωτήσουμε και αυτόν τη γνώμη. Ναι. Επειδή εντάξει, πρώτα ραντεβού τώρα έχουν βγει και ναι. Ο Θοδωρής και ο Δημήτρης. Άπειρα. Άπειρα, ναι. Στο τρίτο, α, μάλιστα. Από στο τρίτο κλίματο. Ξεκινάει ο Δημήτρης και μετά. Στο πρώτο στέλνεις φωτογραφία σου. Μάλλον. Λοιπόν, εντάξει, αυτή η επικοινωνία είναι λίγο κάπως, δεν ξέρω τι ακούγεται και τι όχι. Εγώ λέω να συνοψίσουμε μία πάρα πολύ γρήγορα. Πάρα ότι πολύ γρήγορα. Η απλότητα και ότι όπως είναι. Δεν θα πω η απλότητα, θα πω ναι. Την προσωπικότητά μας. Δηλαδή, στο πρώτο μας ραντεβού, εκτός από τα βασικά, το να είμαστε καθαροί, σιδερωμένοι, να μυρίζουμε όμορφα, περιποιημένοι. Όλα τα άλλα μετά θα πρέπει να είμαστε απλά ο εαυτός μας, να φορέσουμε ρούχα που ταιριάζουν στο σώμα μας, που είναι άνετα στο κορμί μας. Δεν φοράμε ρούχα που είναι στενά ή πολύ φαρδιά και χαθούμε μέσα στα ρούχα μας ή πολύ στενά και μας πιέζουν. Θα έχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα. Να είμαστε ο εαυτός μας, να μιλάμε απλά, ήρεμα και σε όποιον αρέσουμε. Σε όποιον αρέσουμε, δεν αρέσουμε δεν θα μπορέσουμε. Στον παρακάτω ή στην παρακάτω. Απλά σωστά. Και... Εντάξει, μ' άρεσε. Ήταν ωραία συνόψη αυτή. Λοιπόν, είμαστε και στα δύο στα άσπρα σήμερα πάντως. Πάρα πολύ όμορφα. Μα δεν είμαστε ωραίο λοιπόν. Ντουετάκι. Λες να. Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις. Εγώ το πάω πώς και πώς να, να γίνω συμπαρουσιάστρια σου. Αλλά. Ο καναπές εδώ είναι. Εδώ είναι ο καναπές. Μας χωράει και τους δύο. Αν κάνουμε κάποιο θέμα άλλο, θα. Ο Θοδωρής μου είχε πει θα μου πάρει ροζ καναπέ. Ροζ καναπέ ακούω του χρόνου, μάλιστα. Θα... Ναι, ροζ καναπέ έχεις πει. Περιμένουμε ροζ καναπέ. Δεν ξέρω πώς θα ταιριάξει το σκηνικό το ροζ καναπέ. Δεν πειράζει. Τέλος πάντων, θα τα δούμε και αυτά. Δεν είναι τις παρούσεις. Ναι. Λοιπόν, εγώ ξέρω όμως ότι εδώ τα πάμε όλα. Τα πάμε, ναι. Εγώ τουλάχιστον τα έχω πει όλα. Και να μην φοβάστε να βγαίνετε πρώτο ραντεβού. Όχι, βέβαια. Αυτό. Γιατί πώς θα σας γνωριστούμε. Σωστό. Α, και κάτι γιατί που καλά... έγραψα στο Facebook. Αυτό δεν είναι για να φτάσουμε. Media, αλλά... Ναι. Δεν φτάνει μόνο να πηγαίνουμε, να βγαίνουμε πρώτο ραντεβού. Για να φτάσουμε στο πρώτο ραντεβού, θα πρέπει και να τολμήσουμε να μιλήσουμε στον άλλον. Α, ναι, είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Κάτσε, Μαρίνα, πώς θα κάνεις πρώτο ραντεβού να δεν μιλήσεις. Ναι, μπορεί ας πούμε ο άλλος να βλέπει, να σε βλέπει, να μην μιλάει, να μην κάνει, να περιμένεις να κάνεις εσύ και την πρώτη κίνηση. Και ξαφνικά θα σου γράψει, βγαίνουμε αύριο για πρώτο Όχι, ραντεβού. Όχι, δεν λέμε αυτό, αλλά να τολμάτε, τολμήστε επιτέλους ναι, κάνετε ναι. Μια κίνηση. Εντάξει, καλό είναι το φλερτ, αλλά κάποια στιγμή το βαριόμαστε. Κάνετε και μια κίνηση, ζητήστε μας να βγούμε κανένα ραντεβού. Σωστό. Αν και νέες έρευνες δείχνουν ότι τώρα οι γυναίκες φλερτάρουν περισσότερο από τους άντρες. Σας αρέσει. Είναι πιο δυναμικές. Αφού δεν φλερτάρετε, εσείς τι να κάνουμε. Καλά. Δεν το σχολιάζω αυτό. Κάνε άλλα θέματα των σχέσεων. Ναι, αλλά την προφύλαξη τη θέλετε στην τσάντα, αλλά την πρώτη κίνηση δεν την κάνετε. Όχι όλοι. Εντάξει. Είναι περιπτώσεις και περιπτώσεις. Λοιπόν, άλλο θέμα είναι αυτό. Προς τον παρόν, στα του πρώτου ραντεβού νομίζω ότι εξαντλήσαμε. Άμα υπάρχει άλλο, θα επανέλθουμε. Ναι, σωστά.